Φίλες και φίλοι, είναι κοντά μας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας, η οποία βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας. Καλησπέρα, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Είμαι καλά. Δεδομένων των συνθήκων, βέβαια, με τις οποίες δεν πρέπει κανείς μας να είναι καλά. Είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα και στο επίπεδο της υγείας και της δημόσιας υγείας και της υγείας των πολιτών και στο επίπεδο που βρίσκεται η χώρα μας, δυστυχώς. Πάμε λοιπόν να διαχωρίσουμε λίγο και να πάμε στο κομμάτι της πανδημίας σε πρώτη φάση, καθώς σήμερα, σύμφωνα με τις διαρροές που έρχονται από την Αθήνα, μιλούν για πάνω από 8.000 κρούσματα, δηλαδή τώρα ρεκόρ σπάει το άλλο. Φαίνεται ότι έχουμε πάρει την ανηφόρα και μάλιστα με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Νομίζω ότι ήταν ένα προβλέψιμο αποτέλεσμα και αυτό είναι το δυστύχημα, ότι δηλαδή ενώ αυτό μπορούσε να προβλεφθεί και ενώ υπάρχουν χώρες που βίωσαν αυτή την εμπειρία σε πολύ προγενέστερο χρόνο, η κυβέρνηση της χώρας μας, αντί να πάρει εγκαίρως τα μέτρα που όφιλε να πάρει, εγκατέλειψε ουσιαστικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει αφαιθεί η κοινωνία έρμεη της εξέλιξης, της εξάπλωσης του κορονοϊού και πια νομίζω ότι η κατάσταση είναι δραματική και εδώ στη Θεσσαλονίκη το βιώνεται, συνολικότερα η Βόρειος Ελλάδα, αλλά και γενικότερα ολόκληρη η ελληνική επικράτεια. Η κατάσταση είναι δύσκολη βέβαια και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά άκουσα σήμερα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν υπάρχει θέμα να κλείσουμε την κοινωνία, δηλαδή lockdown ή την αγορά ή την οικονομία, όπως χαρακτηριστικά είπε, από τη στιγμή που υπάρχει το εμβόλιο. Ουσιαστικά είπε τον κόσμο, εμβολιαστείτε, αλλιώς όσοι νοσήσετε και όσοι τα καταφέρετε. Νομίζω ότι αυτό είναι μια υποκριτική στάση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Πρώτον, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και οι εμβολιασμένοι κινδυνεύουν και δεν έχουν ανοσία. Και κινδυνεύουν και μεταδίδουν και κινδυνεύουμε και μεταδίδουμε. Και από την άλλη πλευρά η πολιτεία δεν είναι υπεύθυνη μόνο για τους εμβολιασμένους πολίτες, είναι υπεύθυνη για όλους τους πολίτες. Κυρίαρχα όμως είναι υπεύθυνη και για την παροχή των ιατροφαρμακευτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε κάθε πολίτη που το έχει ανάγκη. Αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας έχει κρασάρει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει κυβερνητική ευθύνη για το γεγονός αυτό. Δεν έγιναν όλες οι ενέργειες ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον 1,5 χρόνο και πλέον που έχει διαδράμει η πανδημία. Και από την άλλη πλευρά, πολίτες οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας διαφορετικά άλλα, όχι τον κορονοϊό, επίσης δυσκολεύονται και να νοσηλευθούν και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους. Σε όλα αυτά η κυβέρνηση και ο κ. Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λένε νύπτο τα σχήρας μου. Όσο δε για το αν θα υπάρξει lockdown, εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω τι εννοεί ο Πρωθυπουργός με αυτή την φράση και αν εννοεί ότι τελικώς θα αφήσουμε να πεθαίνει ο κόσμος στους δρόμους, στα ράντζα, στους διαδρόμους, με την κυβέρνηση να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Ποιες θα ήταν οι ενέργειες εκείνες που μπορούσαν να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να μην ζούμε μετά από πολλά χρόνια, κύριε Κωνσταντοπούλου, θυμάμαι πάνω από 15 χρόνια έχουμε δούμε ράτζα στα ελληνικά νοσοκομεία. Και δυστυχώς τα βλέπουμε με τον χειρότερο τρόπο. Πριν από ένα μήνα ξεκινήσαμε μία διαδικασία που λέγεται εξοκοινοβουλευτικός έλεγχος. Είναι μία διαδικασία που εγκαινίασε η Πλαίσια Ελευθερίας και με αυτήν απευθύνουμε ερωτήσεις στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, ερωτήσεις που δυστυχώς δεν συζητιούνται στη Βουλή. Μία από τις ερωτήσεις λοιπόν που απευθύναμε στον Πρωθυπουργό είναι ακριβώς ποια μελέτη έγινε από την εκδήλωση της πανδημίας και από την διαπίστωση ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει να ενισχυθεί, τι μέτρα πάρθηκαν, σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι και αν έγιναν αναθεωρήσεις στον προϋπολογισμό του κράτους για τη δημόσια υγεία με βάση την εμπειρία της πανδημίας. Φυσικά η ερώτηση αυτή δεν έχει απαντηθεί. Η απάντηση όμως στην ερώτηση τη δική σας, γιατί εμένα μου αρέσει να απαντώ στις ερωτήσεις, είναι νομίζω αυτονόητη. Θα έπρεπε δηλαδή να έχουν ληφθεί συνδυαστικά τα εξής μέτρα. Το πρώτο ήταν η ενίσχυση σε υποδομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υποδομή τι σημαίνει? Σημαίνει και κλίνες μεθ μαφ και εξοπλισμός
και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη νόσος. Σημαίνει επίσης ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό. Όχι ευκαιριακά, αλλά με μόνιμο τρόπο. Δεν έγινε τίποτα από τα δύο. Οι αυξήσεις των κλινών μεθ που έχουν γίνει τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Μιλούν για διπλασιασμό των μεθ όπως παρέλαβαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας το 2015. Θα σας πω την άποψή μου. Πρόκειται για Συγγνώμη, το 19. Ναι, πρόκειται για υποτυπώδη ενίσχυση. Με την έννοια ότι η Πλεύση Ελευθερίας, ας πούμε, πέρσι τον Απρίλιο είπε ότι δίνει το 1/4 της κρατικής ενίσχυσης που για πρώτη φορά πήρε για να ενισχύσουμε εμείς το πρώτο εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και μπορέσαμε και καταφέραμε με αυτό το μικρό προϋπολογισμό να δωρήσουμε σε δημόσια νοσοκομεία 3 κλίνες μεθ-μαφ, 2 κλιβάνους, 1 λουτρό υπερήχων, 1 υπερσύγχρονο καρδιογράφο. Κάναμε δωρεές και σε φάρμακα στο Εθνικό Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού, στο Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, σε άλλους φορείς. Θέλω να πω δηλαδή ότι με ένα μικρό μπάτζετ που εμείς είχαμε, μπορέσαμε να δωρήσουμε 3 κλίνες μεθ-μαφ. Και το κράτος, με τόσες δωρεές που έγιναν και από ιδιώτες, αυτό το οποίο κατάφερε ήταν απλώς να αυξήσει κατά κάποιες εκατοντάδες κλίνες της ΜΕΘ-ΜΑΦ και πάλι να είμαστε σε κατάσταση πλήρους ελλείψεως κλινών. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να βαφκαλίζεται ότι αυτό είναι επίτευγμα και θεωρώ ότι δεν έγιναν τα δέοντα. Όπως επίσης θεωρώ ότι είναι αδικαιολόγητο την ώρα που έχουμε την εμπειρία της Ιταλίας και της Ισπανίας και της Γαλλίας της περασμένης χρονιάς, να βρισκόμαστε εμείς σήμερα πρώτου κινδύνου να βιώσουμε ανάλογες καταστάσεις. Και το χειρότερο, συγγνώμη που σας διέκοψα. Ο σκοπός είναι να ακούσετε. Το χειρότερο είναι ότι στην πρώτη περίοδο της πανδημίας είχαν πάρθει κάποια σωστά μέτρα. Υπήρχε μια σωστή πολιτική. Φτάσαμε να βγούμε από το πρώτο κύμα με απώλειες, αλλά πολύ μικρές συγκριτικά. Με 185 νεκρούς βγήκε η Ελλάδα από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Και αντί αυτό να γίνει σημαία μας, να γίνουμε πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο, κατάφερε ο κύριος Μητσοτάκης να το εκμηδενήσει, να το εξανεμήσει και να κοντεύουμε αυτή τη στιγμή τους 17.000 νεκρούς. Είναι σημαντικό το ότι χάνονται άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι. Το θέμα είναι μια πανδημία που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από το ελληνικό σύστημα υγείας. Γιατί είναι και μια σκληρή πανδημία. Δηλαδή θα έπρεπε να πάμε ξανά σε lockdown κατά την δική σας εκτίμηση. Γιατί δεν ξέρω αν τα αντέχει και η ελληνική οικονομία. Δεν ξέρω αν τα κρατικά ταμεία έχουν λεφτά για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις. Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, όταν η υγεία και η ζωή είναι πάνω απ' όλα. Και αν πρέπει να προστατευθεί η υγεία και η ζωή, και αν ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η αναστολή των δραστηριοτήτων, αυτό είναι και που θα γίνει. Το τι αντέχει η οικονομία έχει να κάνει πάρα πολλές φορές με το τι διατίθεται η κυβέρνηση να δώσει στην οικονομία και στους ανθρώπους και στους βιοπαλαιστές και στους επιχειρηματίες και στους εργαζομένους, σε όλους τους παράγοντες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Επειδή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να ενισχύσει την οικονομία και την κοινωνία, γι' αυτό λέει ουσιαστικά ψοφίστε. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το δεχθούμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή, επειδή δεν γίνεται η σωστή κατανομή των κονδυλίων ή δεν διεκδικούνται τα δέοντα κονδύλια, η κοινωνία να είναι εγκαταλελειμμένη στην προοπτική του θανάτου. Γιατί και αυτή η κατάσταση, είτε καλά lockdown δεν το συζητάμε να επηρεάζεται ή όχι η οικονομία, αλλά και με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο δεκαήμερο ειδικά, ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να φοβάται. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη, έτσι καταγράφοντας κάθε μέρα την επικαιρότητα. Και αυτό δεν είναι καλό σύμμαχος και της οικονομίας και της αγοράς. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε ένα πιο δραστικό μέτρο σήμερα, δηλαδή ένα lockdown θα μπορούσε να βοηθήσει για 1, 2, 3 εβδομάδες για να μην χαθεί και η εορταστική περίοδος που είναι πολύ σημαντική? Εγώ πιστεύω ότι πιο δραστικά μέτρα είναι επιβεβλημένο να ληφθούν και απορώ που δεν το ομολογούν οι υπεύθυνοι. Είναι αστείο να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να μην βλέπουμε τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να περιμένουν οι υπεύθυνοι να φτάσουμε σε αναπόδραστες και ανεπίστρεπτες καταστάσεις για να πάρουν τα μέτρα τα οποία χρειάζονται. Εγώ δεν έχω την άποψη ότι υπάρχουν ούτε ταμπού
ούτε απαγορευμένα μέτρα σε σχέση με την πρόνοια. Και από την άλλη πλευρά, σε καμία περίπτωση δεν έχω την άποψη ότι νομιμοποιείται κανείς, ούτε η κυβέρνηση, να πει ότι υπάρχουν πολίτες των οποίων η ζωή δεν μετράει. Όλων των πολιτών η ζωή μετράει. Σε σχέση με τον εμβολιασμό, υπάρχει μια αποτυχία της κυβέρνησης να πείσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να εμβολιαστεί, και η αποτυχία αυτή της κυβέρνησης έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την ανακολουθία της κυβέρνησης. Όταν δηλαδή η κοινωνία παρακολουθούσε την κυβέρνηση να μην τηρεί η ίδια τα μέτρα, να κολλάνε κορονοϊό υπουργοί, να μην τηρούν τα πρώτα μέτρα όπως είχαν εξαγγελθεί, στη συνέχεια άρχισε να αμφιβάλλει για το αν είναι αξιόπιστα αυτά τα οποία της υποδεικνύονται ως ενδεδειγμένα. Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί η κατάσταση δεν είναι καλή. Αυτό συζητήσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής και με τους ειδικούς. Και αυτό το κλίμα πρέπει με όποιο τρόπο να αναστραφεί. Οι πολίτες θα μπορούσαν να το πάρουν λίγο, να πάρουν σε πολλά εισαγωγικά τον νόμο στα χέρια τους, τηρώντας λίγο τα μέτρα, κάνοντας το εμβόλιο, ώστε να αναστραφεί, να επιβραδυνθεί λίγο αυτή η ταχύτητα της διασποράς. Οι πολίτες σίγουρα είναι ένα κεντρικό κύτταρο της κοινωνίας, και φυσικά η πρωτοβουλία και το παράδειγμα του καθενός μας επηρεάζει και συμβάλλει και στη λύση και στο πρόβλημα. Σαφώς είναι σημαντικό, επομένως, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί να το κάνουν. Σαφώς είναι σημαντικό, από την άλλη, να σεβόμαστε και αυτούς που δεν το έχουν κάνει. Δεν είναι άνθρωποι χωρίς δικαιώματα, ούτε είναι παρίες. Σαφώς είναι σημαντικό όλοι, ανεξαρτήτως εμβολιασμού, να τηρούν τα μέτρα και της κοινωνικής απόστασης και της μάσκας, όλα αυτά δηλαδή τα οποία έχει αποδειχθεί ότι μας προστατεύουν. Και βέβαια πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι και αυτοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί δεν σημαίνει ούτε ότι έχουν ανοσία, ούτε ότι είναι στο απειρόβλητο. Χρειάζεται προσοχή από όλους μας. Γιατί η πίτα, να το πω έτσι, του κορονοϊού είναι η ίδια. Είναι αυτά τα 10 εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια Ελλήνων. Είτε είναι εμβολιασμένοι, είτε είναι ανεμβολιαστοί. Είναι το ίδιο πράγμα. Σε σχέση με πέρυσι, θέλω να πω. Συγγνώμη. Τώρα, πιστεύετε ότι η πανδημία έχει παίξει το ρόλο της σε όλα τα επίπεδα. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε με βάση πάντα τις δημοσκοπήσεις και τίποτε άλλο, ότι η κυβέρνηση δεν έχει την φθορά που μπορεί κάποιος να περίμενε μετά από τόσες κρίσεις που έχει περάσει. Και αν το πάμε και στο δίπολο, στην αξιωματική αντιπολίτευση, δεν βλέπουμε να πιστώνεται από την άλλη πλευρά ο κύριος Τσίπρας αυτή την φθορά που θα μπορούσε να έχει, θα έπρεπε να έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα σας απαντήσω και για τα δύο και για τη συνολική δική μου αίσθηση. Το πρώτο είναι ότι δυστυχώς στην Βουλή τουλάχιστον δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αυτό λοιπόν εξηγεί σε μεγάλο βαθμό ότι μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του να μην έχουν ή να μην αποτυπώνεται τόσο έντονα η φθορά από την, και οι συνέπειες των κυβερνητικών επιλογών. Αν και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε επίπεδο κοινωνίας, εγώ αυτό το οποίο εισπράττω είναι πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για τις επιλογές της κυβέρνησης και για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Φυσικά ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν ένα τεράστιο ατού. Και αυτό είναι ο κύριος Τσίπρας και η προηγηθήσα διακυβέρνηση. Τούστρωσε το χαλί κατακόκκινο ο κύριος Τσίπρας του κυρίου Μητσοτάκη. Έκανε τα πράγματα τόσο χάλια, διακυβέρνησε με τόσο φαύλο τρόπο, ώστε για πάρα πολύ καιρό, ό,τι και να έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, θα ήταν ανεκτό από την κοινωνία που είχε ζήσει τα χειρότερα. Τώρα όμως είμαστε σε μια φάση όπου νομίζω ότι και ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του κρίνονται πια αυστηρά για αυτά που πραγματικά κάνουν ή δεν κάνουν. Η άποψή μου είναι ότι είναι εξαιρετικά ελλειμματική η διακυβέρνηση αυτή σε πάρα πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο κομμάτι της πανδημίας που στην αρχή ήταν καλά και στην συνέχεια τα ανέτρεψαν όλα τα καλώς κείμενα, αλλά και στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής που υπάρχουν πάρα πολλά πεδία ανοιχτά και σφάλματα πολύ σοβαρά, είτε είναι η εφαρμογή αντί για την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, είτε είναι το γεγονός ότι έχουμε αφήσει τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο ακόμη στα 6 μίλια, ενώ τα επεκτείναμε στο Ιόνιο και αυτό δίνει επιχειρήματα στους Τούρκους, είτε είναι μια πολιτική ουσιαστικά προτεκτοράτου, να προσκαλούμε δηλαδή τους Αμερικανούς να κάνουν και άλλες βάσεις, ή να βασίζουμε την πολιτική άμυνάς μας σε αγορές με δυσθεώρητα
ποσά για πράγματα τα οποία δεν εντάσσονται σε μια γενική στρατηγική εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Είτε αφορά, για να έρθω και σε πράγματα που γίνονται επίκαιρα, είτε αφορά και στο κομμάτι της διεκδίκησης αυτών που οφείλονται στη χώρα μας, όπως είναι οι γερμανικές οφειλές, οι οφειλές δηλαδή για τα εγκλήματα των Ναζί στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σε βάρος του λαού, σε βάρος της χώρας, των υποδομών, του Δημοσίου Ταμείου. Έχουμε αξιώσεις τις οποίες όχι απλώς δεν διεκδικούμε όπως θα έπρεπε, αλλά φτάσαμε να ζήσουμε και ότι ανήμερα την 28η Οκτωβρίου προσεκλήθη από τον Πρωθυπουργό της χώρας η καγκελάριος της Γερμανίας, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο, απερχόμενη καγκελάριος η κυρία Μέρκελ, είναι όμως το πρόσωπο που επί 15 έτη συναπτά αρνείτο την καταβολή των γερμανικών οφειλών και την ίδια ώρα σχεδίασε όλη την εκστρατεία σπήλωσης του ελληνικού λαού, τον οποίο εμφάνιζε ως κακοπληρωτή. Σε μια δήλωσή της πάντως ανέφερε ότι ορισμένες από τις συνταγές που έγιναν για την Ελλάδα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έλεγε και όχι από τη Γερμανία, ήταν λάθος. Και τι να το κάνουμε το λάθος, να το... Ήταν περίοδος που τη ζήσατε πολύ έντονα, όντας τότε μέλος της κυβέρνησης, γι' αυτό και σας το ρωτάω. Κοιτάξτε, ότι ήταν λάθος το ξέρουμε, δυστυχώς αντί τα λάθη το αυτά... Και το ξέρουμε και το ζήσαμε. Για μένα δεν ήταν απλώς λάθος, ήταν έγκλημα σε βάρος του ελληνικού λαού. Ζημιώθηκε η χώρα. Υπάρχουν πια πορίσματα τα οποία αποδεικνύουν και το έγκλημα και τη ζημία της χώρας. Και όταν υπάρχει ζημία, υπάρχει και αποζημίωση. Δυστυχώς η χώρα μας, λόγω των κυβερνήσεων αυτού του τόπου των τελευταίων δεκαετιών, δεν διεκδικεί τις αποζημιώσεις που τις οφείλονται, είτε είναι για τα ιστορικά εγκλήματα, είτε είναι για το πρόσφατο παρελθόν, είτε είναι για τις υποθέσεις διαφθοράς. Είναι μοναδική η περίπτωση αυτή στην οποία αντί να διεκδικούνται οι αποζημιώσεις, απλώς αφήνονται. Τώρα, με τριγκάρετε να ρωτήσω κάτι άλλο για το πολιτικό σύστημα, γιατί είπατε προηγουμένως ότι. Χαίρομαι που σας εντριγκάρω. Ναι, έστρωσε το χαλί στον κύριο Μητσοτάκη με αποτέλεσμα να μην έχει τη φθορά που πρέπει, γιατί έχει αφήσει επιχειρήματα αντίστοιχα ο κύριος Τσίπρας σε κατηδίτη του περίοδο. Εκεί έρχεται και ο κόσμος να πει: ωραία, να φύγει ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία τώρα ή να γίνουν άμεσα εκλογές ή να δούμε η πανδημία θα φθείρει τελικά τη Νέα Δημοκρατία. Μετά ποιος. Είναι κάτι που βασανίζει τον κόσμο, ξέρετε. Και έχοντας και τις εξελίξεις στο κοινάλ μετά από την δραματική εξέλιξη να χαθεί η κυρία Γεννηματά, έτσι. Ναι, ο θάνατος της Φόφης Γεννηματά είναι οπωσδήποτε ένα πολύ θλιβερό γεγονός και ξέφρασα και εκφράζω τη θλίψη μου γιατί έφυγε ένας άνθρωπος νέος που με τρόπο πάρα πολύ γρήγορο και άδικο. Από εκεί και πέρα για το ζήτημα, για την ερώτηση που θέτετε, δηλαδή... Γιατί αποτελείται πλέον μια επιλογή στην αριστερή πλευρά, γι' αυτό και το θέτω έτσι το ερώτημα. Θα σας απαντήσω. Η δική μας πρόσκληση προς τον κόσμο, προς τους πολίτες, είναι να μην εγκλωβιστούν σε διλήμματα, ούτε να τους παγιδεύσει ο ένας ή ο άλλος, λέγοντας ψήφισε εμένα για να μην βγει εκείνος. Αν ψηφίσουν είτε τον Μητσοτάκη, είτε τον Τσίπρα, είτε κάποια κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση δεκαετίες και δεν κάνανε τίποτε, το αποτέλεσμα θα είναι ένα και το αυτό. Είναι καιρός λοιπόν να ανατραπεί το πολιτικό σκηνικό και η σύνθεση του κοινοβουλίου και είναι καιρός να υπάρξουν στο κοινοβούλιο δυνάμεις που θα είναι συνεπείς, ταγμένες στο δημόσιο συμφέρον και στο συμφέρον του ελληνικού λαού. Εγώ δεν βλέπω τίποτε ως ανέφικτο, άρα... Δεν πιστεύω ότι είναι ο τόπος αυτός καταδικασμένος να έχει μια ζωή Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Το Πασόκ δεν το είπα γλώσσα λανθάνουσα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά αυτό διεκδικεί, να είναι το νέο Πασόκ και υπάρχει και το παλιό Πασόκ. Το κοινάλ που επίσης διαγωνίζεται ότι είναι το αυθεντικό. Νομίζω ότι ο τόπος αυτός είναι πολύπαθος, δεν χρειάζεται να ζήσει άλλες τέτοιες εμπειρίες για να πιστεί ότι τον κοροϊδεύουν και τον πουλάνε την τελευταία στιγμή ή κάθε φορά που του συμφέρει. Και νομίζω ότι είναι καιρός ο κάθε πολίτης να διεκδικήσει αυτό που πράγματι αξίζει. Και η κοινωνία αυτό που αξίζει, εγώ πιστεύω ότι δεν αξίζει αυτή την κατάσταση. Θέλω να ρωτήσω για τη συμφωνία των Πρεσπών. Επειδή το αναφέρατε σε κάποια αποστροφή του λόγου σας και το ρωτάτε και με τον τρόπο πλέον που διαχειρίζεται τις ερωτήσεις. Έχουμε την ανατροπή του ΖΑΕΦ, του κυρίου ΖΑΕΦ στην γειτονική χώρα. Έρχονται το ΒΜΡΟ. Γνωρίζουμε όλη την στάση του, τις θέσεις του, γνωρίζουμε τα πάντα.
Ωστόσο, η συμφωνία των Πρεσπών κατά κάποιο τρόπο και στην Ελλάδα είναι στάσιμη. Δεν θα πω παγωμένη, είναι στάσιμη, εγώ θα τη χαρακτηρίσω. Θέλω να ακούσω τη θέση σας. Η θέση μας και η θέση της πλεύσης ελευθερίας είναι σταθερή και αμετακίνητη. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι αντισυνταγματική, αντίκειται και στο διεθνές δίκαιο και θα πρέπει να ακυρωθεί. Εμείς το είχαμε πει και προεκλογικά, το επαναλαμβάνουμε και μετεκλογικά και όσοι μας ξέρουν και όσοι με ξέρουν και νομίζω με ξέρετε από τη διαδρομή μου, ξέρουν ότι δεν μετακινούμε και δεν αλλάζω θέσεις ανάλογα με το τι μέρα είναι ή τι ώρα είναι. Για τη συμφωνία των Πρεσπών θα πρέπει κανονικά να γίνει δημοψήφισμα και να ακυρωθεί. Αυτό έπρεπε να έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης αμέσως μετά την εκλογή του το 2019. Ανταυτού την εφάρμοσε τη Συμφωνία των Πρεσπών και στήριξε την ένταξη της γείτονος χώρας σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους ανήκουμε και από τους οποίους την είχαμε μπλοκάρει. Και το αποτέλεσμα είναι πιο αυτό το οποίο εύκολα μπορούσε κανείς να προβλέψει το 2019 που ψηφιζόταν και το 2018 που υπογραφόταν, ότι δηλαδή θα φτάναμε στο σημερινό σημείο να αμφισβητήσει και ενδεχομένως να ακυρώσει στην πράξη τη συμφωνία αυτή ηγήτων, έχοντας κατακτήσει την δική μας συνένεση στο να χρησιμοποιείται το ιστορικό όνομα Μακεδονία και να υπάρχει αντιποίηση της ιστορίας μας και να βρίσκεται η Ελλάδα στην θέση της πλήρους ανακολουθίας, να διεκδικεί, να εφαρμοστεί αυτό που θα έπρεπε η ίδια να έχει ακυρώσει. Πάντως βραβεύτηκε ο κύριος Ζάφη και ο κύριος Τσίπρας. Πώς? Βραβεύτηκε ο κύριος Ζάφη και ο κύριος Τσίπρας για αυτή τη συμφωνία. Η πρώτη βράβευσή τους θυμάστε πότε έγινε, όταν κάηκαν 102 άνθρωποι στο μάτι και ο κύριος Τσίπρας δεν μετακινείται από τη Βοσνία όπου τον βράβευαν, μολονότι είχε ειδοποιηθεί ότι υπάρχει αυτή η τραγωδία στη χώρα μας. Κλείνοντας την συζήτησή μας, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι την πολιτική εμπειρία την οποία έχετε και είναι πολύ σημαντική και μεγάλη. Βλέπετε εκλογές στο 23, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ή πιστεύετε ότι οι εξελίξεις είναι τέτοιες που θα μας οδηγήσουν πιο γρήγορα στις κάλπες? Θα σας απαντήσω ευθέως. Εγώ ποτέ δεν κάνω την πυθία και το medium και ποτέ δεν προσπαθώ να προβλέψω πότε θα υπάρξουν οι εκλογές. Βλέπω τα εξής. Βλέπω έναν πρωθυπουργό που ήδη έχει πει 2-3 φορές ότι δεν θα κάνει lockdown και έχει κάνει και τώρα λέει δεν θα κάνει εκλογές. Θεωρώ πιθανά όλα τα σενάρια. Σε κάθε όμως περίπτωση αυτό που έχω να πω είναι ότι η πλεύση ελευθερίας ετοιμάζεται ώστε και να είναι παρούσα και να μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές και όποτε και αν τις κάνει αυτές τις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης, εμείς θα φροντίσουμε να είμαστε έτοιμοι, μάχημοι και τελικώς να πείσουμε τους πολίτες ότι πρέπει να βρισκόμαστε στη Βουλή. Και οι προθέσεις σας και προσωπικά, πολιτικά πάντα το λέω έτσι, το προσωπικά, ποιες είναι, γιατί πάμε σε ένα σύστημα απλής αναλογικής. Όπου φαίνεται αυτό το χαρτί να μην το παίζει ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή να κάνει γρήγορα εκλογές επειδή οι δημοσκοπήσεις είναι υπέρ του αυτή τη στιγμή, ή τον συμφέρει να κάνει για να κάψει το πρώτο χαρτί και να πάει σε δεύτερες. Εσείς θα κατεβείτε φυσικά αυτό το όνομα, δεν το συζητώ, αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να φέρει μια συνεργασία της πλεύσης ελευθερίας με κάποιο άλλο κόμμα? Δεν το νομίζω. Με την έννοια ότι αν μιλάμε για τα παρόντα κόμματα και αυτά που έχουν εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές και αυτά και έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις, δεν έχουμε κανένα λόγο να συνεργαστούμε, διαφορετικά θα ήμασταν εκεί. Εγώ προσωπικά δεν ασχολήθηκα με την πολιτική για να βολευτώ σε κάποια καρέκλα, ούτε τη βρήκα βολική την καρέκλα στην οποία κάθισα και δεν δίστασα να την αφήσω όταν μπήκαν σε διακύβευση αρχές και αξίες. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν δεν ονειρεύομαι κάποια κυβερνητική καρέκλα ώστε να πρέπει να συνεργαστώ. Αυτό το οποίο ονειρεύομαι πραγματικά είναι μια διακυβέρνηση του τόπου αυτού η οποία θα γίνεται με διαφάνεια, με αξιοκρατία, με υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και με μεγάλο, πολύ μεγάλο σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών και στη δημοκρατία. Γιατί όμως, θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό, γιατί όμως να αποκλείεται την συνεργασία εάν για παράδειγμα είναι για το καλό του τόπου? Για να πάμε σε κυβερνησία, για παράδειγμα, ή τα οικονομικά μας δεν είναι τέτοια που να αντέχουν κρίσεις. Επίσης το ξέρετε καλά. Θα σας πω, πιστεύω ότι οι εκλογές είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό, όπως είναι πολύ σοβαρή και η λαϊκή εντολή. Οι συνεργασίες που συνήθως γίνονται σε καταστρατήγηση της λαϊκής εντολής. Δηλαδή, ψηφίζει ο κόσμος διαφορετικά πράγματα και κάποιοι τα βρίσκουν και είτε συνεργάζονται είτε ψηφίζουν τα ίδια και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν αυτό δεν θα το κάνουμε. Όσο για το συμφέρον του τόπου. Το πείσαι στο μυαλό σας τον κύριο Καμένο τώρα. Πώς? Τον κύριο Καμένο. Όχι μόνο, είναι ατελείωτα τα παραδείγματα. Ναι. Όποιον και αν πιάσουμε και όποιον και αν αφήσουμε. Το λέω επειδή το ζήσατε προσωπικά αυτό.
Εντάξει, έζησα πολλά προσωπικά. Το χειρότερο που έζησα προσωπικά ήταν ο κύριος Τσίπρας ότι πήρε την εντολή του ελληνικού λαού και την έκανε κουρελόχαρτο. Ότι πρόδωσε δηλαδή την εμπιστοσύνη του 62% των Ελλήνων πολιτών. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνεται. Αυτό είναι που δεν επιτρέπεται να γίνεται. Όσο για το συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας, σίγουρα δεν είναι στο συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας να την κυβερνούν επίορκα πρόσωπα, φαύλα πρόσωπα ή ιδιωτελή πολιτικά πρόσωπα, γιατί από τέτοια πρόσωπα και από τέτοιους σχηματισμούς δεν έχει δει κανένα καλό και δεν θα δει κανένα καλό ο τόπος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.